Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο των The Upgrades, είμαι ο Πάνος. Λοιπόν, σήμερα θα πούμε κάτι που δεν είναι και πολύ, πολύ καλό. Εντάξει, δεν θέλω αρχικά όμως να αγωθούμε, δεν έχει γίνει κάτι πολύ σοβαρό. Απλά να σας πω ουσιαστικά μια ατυχία που είχα με το αυτοκίνητο. Έχει γίνει αρκετό καιρό. Έγινε προς τέλη του καλοκαιριού. Κάποιοι που είναι πιο παρατηρητικοί θα το έχετε δει ήδη. Αλλά όσοι δεν το έχετε δει, θα σας πω τι έχει γίνει. Λοιπόν, αρχικά θα πάμε λίγο πιο πίσω. Γιατί συνδυάζονται αυτά τα δύο. Πριν λίγο καιρό, όπως έχετε δει, θα σας βάλω και το βιντεάκι να είναι από πάνω. Είχα κάνει ουσιαστικά, πήρα καινούριο προφυλακτήρα για το αυτοκίνητο. Είχα βάλει τον πίσω προφυλακτήρα από το facelift. Εννοείται ότι τον πήρα μεταχειρισμένο, το πήγα στο φανοβαφείο, κάνουν όλες τις διαδικασίες κτλ. Για να βαφτεί. Μπήκε πάνω κανονικά, όλα μια χαρά. Αυτό υπολογίστηκαν γύρω στον Ιούλιο, νομίζω. Κάπως τον Ιούλιο το έκανε. Μπήκε όλη η διαδικασία. Και υπολογίστε και όσο αυτοκίνητο εγώ το χρησιμοποιώ συνήθως μόνο Σαββατοκύριακα, άντε και καμιά καθημερινή έτσι σπάνια. Οπότε δεν είχε γίνει πολύ χρήση αυτοκίνητου, ούτε πολύ να το είχα ευχαριστηθεί τον προφυλακτήρα ή οτιδήποτε. Γυρνώντας από τις διακοπές, εμένα όπως είναι η είσοδος ουσιαστικά του γκαράζ που μπαίνει το αυτοκίνητο, απ' έξω έχει ένα κολονάκι. Το οποίο όμως το κολονάκι το συγκεκριμένο δεν έχει σχέση με την πορεία που είναι το γκαράζ. Δηλαδή είναι κάπου, σκεφτείτε όπως είναι το γκαράζ, πείτε όπως είναι έτσι η πόρτα, έτσι όπως είναι η είσοδος για να μπεις, είναι ξέρω εγώ κάπου εδώ. Σε αυτό το γκαράζ συγκεκριμένο μπαίνω τα τελευταία 6-7 χρόνια και με το κόλτ εκεί έμπαινε το αυτοκίνητο και με αυτό έμπαινε εκεί και το γιάρις εκεί είναι, όλα δηλαδή με τον ίδιο τρόπο. Γυρνάω όπως δείτε από διακοπές. Και όπως είμαι, συνήθως το βάζω με τη μούρη. Όχι για κάποιο άλλο λόγο, βασικά συνήθως το βάζω με τη μούρη επειδή μετά είναι κλειστό το γκαράζ και έχει κοντά την είσοδο. Άμα μπούμε την όψη, μπορεί να βρωμάει λίγο μέσα καυσαέρι κτλ. Από το αυτοκίνητο. Οπότε συνήθως απλά το βάζω με τη μούρη από συνήθεια, όχι για τίποτα άλλο. Αλλά το βάζω και με την όψη καμιά φορά. Και λοιπόν, όπως είμαι κανονικά, αποφασίζω να μην το βάλω με τη μούρη, να το βάλω κανονικά με τον κόλλο προς τα πίσω. Και όπως πάω, βάζω όπιστεν, ξεκινάω και ακούω ένα κρακ σαν σπάσιμο κάνοντας προς τα πίσω. Εκτός ότι έκανα, πρώτη φορά δηλαδή έκανα όπιστεν, δηλαδή απλά το πάτσα και έκανα προς τα πίσω, λες και ήμουνα, ξέρω εγώ, πολύ μακριά για να κάνω όπιστεν, ενώ ήμουνα τίποτα, δίπλα, ήμουν δίπλα κανονικά. Κάνω μία γρήγορη πίσω χωρίς να... δεν κοίταξα ούτε τους καθρέφτες, δηλαδή τους καθρέφτες μετά που είδα όταν σταμάτησα δεν είχα καμία σχέση εντωμεταξύ με την πόρτα, ήμουνα πουθενά αλλού, δηλαδή ήμουνα, δηλαδή το κολονάκι, θα δείτε που το χτύπησα, έκανα δηλαδή απλά έτσι παπ πίσω και μπήκε το κολονάκι χτάπ και χτύπησα ακριβώς πίσω στον προφυλακτήρα. Το κακό είναι ότι δεν πήγε σε σημείο που είναι η μετόπη αυτή, όπως λένε πίσω, δηλαδή που είναι όπως είναι ο προφυλακτήρας πίσω όπως τον βλέπουμε, στο πίσω μέρος όπως και στο μπροστά έχει ένα κομμάτι μπροστά το οποίο είναι η μετόπη. Δεν χτύπησε σε αυτό το κομμάτι. Σε αυτό το κομμάτι μέχρι αν χτύπαγε λογικά θα μου γραζούν λίγο το χρώμα. Τώρα έτσι όπως έπεσα και με φόρα δεν ξέρω αν θα τις έκανα και ζημιά, δεν έπεσε με πάρα πολύ φόρα, δηλαδή να ήταν 3-4 χιλιόμετρα, πόσο να μπορέσει να το κάνεις, ήταν και πολύ κοντινή απόσταση. Οπότε κάνοντας όπισθεν, το χτυπάω και πήγε σε εκείνο το σημείο που δεν έχει τίποτα. Και τι γίνεται τώρα σε εκείνο το σημείο? Το εκείνο το σημείο σας κάνει το πιο ευάλωτο σημείο, γιατί δεν έχει νεύρο, δεν έχει κάτι, είναι όπως γυρνάει έτσι ο προφυλακτήρας. Οπότε το κολονάκι μπήκε και καρφώθηκε έτσι. Και δεν μπήκε μόνο και το γρατζούνισε, γιατί με τη φόρα που πήγα εγώ, που είχα πάρει τη φόρα, έσπασε και το προφυλακτήρα. Οπότε έχει τρίψει ένα κομμάτι, όπως θα σας βάλω σε λίγο το βίντεο. Έχει τρίψει ένα κομμάτι όπως το πήρε το κολονάκι και το έκανε έτσι κρακ και μπήκε μέσα. Είχε μπει μέσα όλο, δηλαδή εκείνο το κομμάτι είχε μπει μέσα όλο, γιατί είναι ανάμεσα ουσιαστικά στη βάση που πιάνει και στη μετόπη. Οπότε σε εκείνο το σημείο είχε κάνει τσαπ, έχει μπει προς τα μέσα όλο.
Εγώ το έβαλα προς τα έξω, αλλά δυστυχώς και το χρώμα έχει χαθεί, καλά που δεν παίζει ρόλο, γιατί ούτως ή άλλως εφόσον έχει κάνει σπάσιμο, θα σας δείξω δηλαδή έχει κάνει ολόκληρο σπάσιμο από πάνω, και το χρώμα να ήταν κανονικό δεν έπαιζε κανένα ρόλο, γιατί θα πρέπει πάλι να στοκαριστεί. Εν τω μεταξύ δεν ξέρω καν αν επισκευάζεται στο συγκεκριμένο σημείο. Λογικά θα επισκευάζεται. Δεν ξέρω αν εκεί το σημείο, επειδή έχει κάποια. Όχι σαν νεύρα, επειδή είναι κυκλικό και γυρνάει δηλαδή προς τα εκεί, σε εκείνο το κομμάτι. Δεν ξέρω αν τυχόν παίρνει εκεί η επισκευή, γιατί δεν εστωευτεί το κομμάτι που συνήθως το στοκάρουν και είναι ok. Είναι δηλαδή εκεί που κάνει έτσι, θα το δει δηλαδή πώς είναι. Κάνει σε αυτό το κομμάτι που κάνει την κούρμπα, το έχει πάθει εκεί πέρα. Όπως βλέπετε, αυτό είναι το χτύπημα. Ήρθε το κολονάκι. Σκεφτείτε, παπ, εδώ έτσι μπήκε μέσα. Με χτύπησε εδώ, κάτω το σύντριο ύψος ήταν. Από ό,τι φαίνεται βλέπετε έχει ξύσει από εδώ, οπότε πήγε έτσι χρακ. Και αυτό όλο είχε μπει μέχρι μέσα. Επειδή ουσιαστικά το... Εδώ που είχε προφυλακτήρες κανονικά από πίσω, πώς λέμε, με το όπι, δεν ξέρω πώς το λένε και αυτό, ήταν εδώ πέρα, είναι νομίζω μέχρι εδώ. Κάπου εδώ πρέπει να είναι. Οπότε αν χτύπαγε π.χ. εδώ, θα χτύπαγε σε αυτή, θα το καταλάβαινε και θα ξανακάνα μπροστά και μπορεί να έχει κάνει γρατζουνιά ή να έχει κάνει σπάσιμο, δεν ξέρω τι μπορεί να έχει κάνει. Αλλά τώρα πήγε εδώ και σκεφτείτε, μπήκε μέχρι μέσα, παπ έτσι. Μπήκε μέσα, δηλαδή μετά το όσπρωξα και βγήκε εδώ, όσπρωξα από μέσα, γιατί εδώ πέρα δεν έχει τίποτα, δεν είναι, είναι έτσι. Είναι πολύ μαλακό το συγκεκριμένο σημείο. Οπότε έκανε αυτό το βαθούλωμα, όπως βλέπετε έχει γρατζουνίσει. Καλά, εδώ σε αυτά τα σημεία φεύγει αυτό, δεν είναι τίποτα. Δεν το έχω βγάλει επειδή δεν έχει κάποιο νόημα. Εδώ βλέπετε έχει φύγει το χρώμα τελείως. Εδώ. Και εδώ το χειρότερο είναι αυτό. Έχει τρυπήσει τελείως. Και σκεφτείτε ότι τόσο καιρό έχει γίνει και δεν έχω πάει καν να δω τι μπορεί να γίνει κτλ. Γιατί εκνευρίστηκα τόσο πολύ που είπα και άστο. Θα προχωρήσω σε άλλα πράγματα και βλέπουμε για τον προφυλακτήρα τι θα γίνει. Τώρα μπορώ να βάλω και τον παλιό, θα δείξει. Οπότε πάει ο προφυλακτήρας. Δεν έχω ρωτήσει και φύγετε καν, δηλαδή έχει φτάσει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, φτάνει, μπαίνει Δεκέμβρη σε μία-δυο μέρες. Και δεν έχω πάει καν να κοιτάξω αν επισκευάζεται, δικό σε κτλ. Απλά το είδα, δηλαδή σκεφτείτε τον κράζα δηλαδή ένα μήνα. Δηλαδή απλά τον είδα. Εντάξει, λέω δεν παίζει να το κάνεις αυτό, γιατί δεν έχει τύχει δηλαδή ξανά να χτυπήσει το αυτοκίνητο κάπου. Και έχει μείνει απλά έτσι. Τώρα το αφήνω έτσι γιατί μου αρέσει πως φαίνεται ο προφυλακτήρας από τη μία πλευρά. Αλλά δεν ξέρω τι να κάνω. Δηλαδή τώρα θα βάλω τον παλιό, θα πάω να δω αυτόν για να τον επισκευάσω. Δηλαδή αυτή τη στιγμή κιόλας προτιμώ να κάνω κάτι άλλο στο αυτοκίνητο παρά να επισκευάσω τον προφυλακτήρα. Ούτως ή άλλως συνήθως ο προφυλακτήρας πίσω τρώνε αρκετά, δηλαδή από παρκαρίσματα, ξεπαρκαρίσματα και τέτοια. Θα δείξει πώς θα πάει. Άμα μου αρέσει καμιά μέρα μπορεί να πάω να το φτιάξω. Οπότε αυτά, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι το Διαπλής να βλέπετε όλα τα βίντεο και εξηματιάστε μας άμα είναι για να το αυτοκίνητο, εντάξει, κρίμα είναι, τώρα το πήραμε. Αυτά, γεια σας.